είναι αλήθεια ότι αυτές τις μέρες ακούμε και πάλι ψεύτικες εκ των υστέρων συγγνώμες, κροκοδίλια δάκρυα, παρετήσεις βλέπουμε υπουργών, όμως αυτά ούτε ουσία έχουν, ούτε μπορούν να συγκινήσουν και κανέναν. Οι συνένοχοι για το έγκλημα κουνούν το δάχτυλο και λένε ότι μας κουνούν και το δάχτυλο κιόλας από πάνω, λέγοντας ότι τέλος πάντων δεν πρέπει να υπάρξει χυδαία πολιτική εκμετάλλευση, ότι είναι ώρα για περισυλλογή. Εμείς τους απαντάμε ότι η χυδαία είναι η οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης, για να μην βγάλει ο λαός συγκεκριμένα συμπεράσματα για μία ακόμα φορά. Όμως πραγματικά η ελπίδα βγαίνει μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις που δείξατε και πριν, αυτό το ποτάμι οργής και ελπίδας ταυτόχρονα του λαού μας, των εργαζομένων, της νεολαίας, των φοιτητών, των μαθητών. Αυτοί είναι που έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους για να μην υπάρξει συγκάλυψη σε αυτό το έγκλημα, και μάλιστα είναι ποτάμι οργής, όμως με πολύ καθαρή και τη συνείδηση και το μυαλό στο να δείχνουν τεντωμένο το δάχτυλο τους υπεύθυνους, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι και εδώ μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα. Και οι ευθύνες είναι διαχρονικές και σίγουρα δεν φταίει μόνο ο μοιραίος αθλημάτης, αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Βεβαίως, εδώ μιλάμε για την διακράτος, για τον ΟΣΕ, για το Ιταλικό Μονοπόλιο και για μια πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 δεκαετίες. Και μιλάμε για μια πολιτική που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις και έχουμε από το 1991 με την πρώτη οδηγία που ξεχώριζε το μεταφορικό έργο από τις υποδομές και στη συνέχεια 4 ολόκληρα πακέτα οδηγιών που μας έφεραν μέχρι εδώ και προώθησαν αυτήν την πολιτική, θα λέγαμε, που έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι παραδόθηκαν στους ομίλους οι σιδηρόδρομοι και βεβαίως υπήρξαν οι κυβερνήσεις του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας που προώθησαν αυτό το σχεδιασμό και την κατάθλισαν τον ΟΣΕ, παραδίδοντας στη συνέχεια, παίρνοντας τη σκητάλη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε την ιδιωτικοποίηση με τους Ιταλικούς σιδηρόδρομους και προώθησε επίσης και εναλλάξει με τη Νέα Δημοκρατία και τις περικοπές στο προσωπικό και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε και την ενιαήμερη εργασία χωρίς ρεπό. Άρα λοιπόν εδώ όλοι τους μαζί επίσης χρηματοδότησαν, επιδότησαν 50 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο τους ιδιώτες και αυτός ο δρόμος λοιπόν ακολουθήθηκε, υπονομεύτηκε η ασφάλεια, τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, που αποφασίζαν αυτές τις πτυχές που δεν έχουμε σήμερα κοντά μας και είναι επίσης αυτές οι περικοπές είναι που τους ακούμε σήμερα και μιλούν ότι να έχουμε την επενδυτική βαθμίδα που λέει Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για τα μαξιλάρια των 37 δις. Έτσι βγήκαν τα μαξιλάρια στις επενδυτικές βαθμίδες. Και βλέπουμε το εξής παράδοξο. Την ίδια ώρα ένα εχθρικό αστικό κράτος είναι ανίκανο να εφαρμόσει ηλεκτρονικά συστήματα για να σώσει ανθρώπινες ζωές, αλλά την ίδια ώρα είναι εξαιρετικά ικανό από το 2017 να συμβάνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και να αρπάζει τα σπίτια του Κοτβάκη με ηλεκτρονικό τρόπο. Mm-hmm. Και επειδή πραγματικά αυτές τις μέρες τα έχουμε δει όλα, έχουμε δει ένα χιδαίο διαγωνισμό ποιος στην βάρδια του έστειλε στον τάφο λιγότερους ή περισσότερους, ποιος διαχειρίστηκε την κατάσταση με λιγότερα ή περισσότερα κροκοδίλια δάκρυα. Ή ποιος έκρυβε λιγότερους ή περισσότερους νεκρούς. Αυτή η άθλια αντιπαράθεση νομίζουμε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος επιτέλους και νομίζω ότι ο λαός
με την στάση του και με τη δράση του και με τις κινητοποιήσεις απαντάει σε όλα αυτά. Mm-hmm. Όπως κύριε επίσης, Παπαδάκη, να σας ρωτήσω, πόσο πιθανό είναι ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας να ασχοληθεί με την διερεύνηση των ευθυνών και για την κακοδιαχείριση των κονδυλίων στην υπόθεση του ελληνικού σιδηροδρόμου? Έχουν έρθει 700 εκατομμύρια. Ισχύει το νούμερο που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. 700 εκατομμύρια έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για έργα υποδομών που δεν έγιναν ποτέ. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουν δοθεί κονδύλια, δίνονται, αλλά σε ποια κατεύθυνση? Σας είπα και στα πλαίσια των επιδοτήσεων των ομίλων. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε, γιατί γίνεται μια προσπάθεια αυτές τις μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανιστεί από εκεί που είναι συνένοχη στο έγκλημα, να εμφανιστεί ως μάλιστα και να απαλλαγεί από τις ευθύνες της και μάλιστα και να εμφανιστεί και ως κατήγορος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπει στο σκαμνί των κατηγορουμένων και όχι να εμφανίζεται ως κατήγορος. Και εξηγούμε. Για παράδειγμα, πρόσφατα κρίθηκε στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνεται η διερεύνηση και των σιδηροδρομικών και των αεροπορικών ατυχημάτων. Και... Ναι, η συζήτηση και ένα σχετικό νόμο, 12 Γενάρη του 2023. Μέσα λοιπόν σε αυτό το νόμο, το ΚΚΕ, ξέρετε, στη Βουλή το κατήγγειλε αυτό, υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που λέει ότι το ζήτημα της ασφάλειας των οδρόμων, μισό λεπτό αν το βρω, θα έχουν 32 συγκεκριμένα, λέει, οι συστάσεις ασφάλειας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Λοιπόν, αυτό ορίζεται με βάση τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέρασαν το 2016. Άρα λοιπόν, και αυτό φανερώνει... ...τον προσανατολισμό που θα έχουν και οι λεγόμενες επιτροπές. Δηλαδή, μοιάζει το ζήτημα της ασφάλειας έξω από τα ζητήματα της υπευθυνότητας και της ανάληψης ευθύνης. Άρα λοιπόν, λέμε ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο κατήγορος. Και για ένα ακόμα λόγο, ξέρετε, επειδή ακούγεται έντονα ότι αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δεν γίνονται ότι όλα γίνονται και ότι είναι μια χαρά. Το 2021, να μιλήσουν οι αριθμοί, το 2021 με βάση τα στοιχεία της Eurostat καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.389 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα με 683 νεκρούς, 513 τραυματίες και τα 97 από αυτά, από τα 1.380 ατυχήματα, αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που είναι γενικευμένη η πολιτική κόστους ωφέλους. Αυτή που λέει είναι πεδίο κερδοφορίας και τα συστήματα ασφαλείας και ο σιδηρόδρομος και ακριβώς όλα αυτά που Μάλιστα. βλέπουμε. Σαφέστατη. Να σας δώσω παραδείγματα ακόμα και για τη Γερμανία. Έχει περικοπεί το 17% του σιδηροδρομικού δικτύου. Ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ακούμε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει ξαφνικά πρότυπο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε δύο εβδομάδες εκτροχιάζεται τρένο με επικίνδυνα υλικά. Mm. Άρα λοιπόν, αυτά που λέμε σήμερα, γιατί γίνεται και για, μιλάνε για επιπαραβάση, κυνηγάει η Κομισιόν κτλ. Όμως ούτε ο ίδιος ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν δεν τόλμησε να συνδέσει την επιπαραβάση διαδικασία με το ζήτημα της ασφάλειας και είπε δεν είναι στενά συνδεδεμένο, γιατί ακριβώς αφορά μια σύμβαση ανάμεσα στις ρυθμιστικές αρχές σιδηροδρόμων και τον ΟΣΕ και επί της ουσίας μάλιστα λέει ότι ένας από τους στόχους είναι κίνητρα στους διαχειριστές υποδομής για μείωση του κόστους. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, συνένοχη και η Ευρώπη λοιπόν, ξεκάθαρη η θέση του ΚΚΕ. Ξεκάθαρη η θέση του ΚΚΕ και για τις ευθύνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαντάζομαι ότι αυτό που δεσμεύεστε, κύριε Παπαδάκη, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι αυτό το κύμα οργής να μην ξεφουσκώσει. Κοιτάξτε, αυτό που σήμερα η νεολαία, ο λαός μας το λέει με δύο λόγια. Τα κέρδη σας, οι νεκροί μας. Με την πάλη του μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και με τις πολιτικές του επιλογές μπορεί να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να μην συγκαλυφθεί τίποτα και κανένας
και πιστεύουμε ότι μπορεί να μπει στο σκαμνί και το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που το υπηρετούν, που έχουν όλες αυτές τις τεράστιες ευθύνες. Είναι η ελπίδα των κινητοποιήσεων, των μεγαλειοδόρων που συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες και με απεργίες και με κινητοποιήσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια. Αυτός είναι ο δρόμος πραγματικά ο λαός μας να είναι ο πραγματικός δικαστής, ο λαός μας να είναι αυτός που πραγματικά μπορεί να δώσει τη λύση και να αναδείξει τους πραγματικούς υπευθύνους της κατάστασης.